Σε πλήρη εξέλιξη και με θερμή συμμετοχή, συνεχίζεται η εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, στέλνοντας παράλληλα ένα ακόμη χειρό μήνυμα μνήμης με τη σύμπληρωση 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων, αφιερωμένη σε όλα τα θύματα της κεμαλικής θηριωδίας πριν από έναν αιώνα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα νοσοκομεία ΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο και Παπα-Νικολάου, ενώ σημαντική είναι η υποστήριξη των παμποντιακών οργανώσεων και των συλλόγων του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο Δήμος Σικαιών είναι σταθερός σε αυτή την πρωτοβουλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βοηθάει με την δράση αυτή όλους τους ασθενείς όλης της πόλης πρακτικά, γιατί συμμετέχουν όλες οι αιμοδοσίες της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, είναι ίσως το μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων. Έχει πολύ μεγάλες ανάγκες σε αίμα, γιατί εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες του νοσοκομείου, αλλά και όλων των ιδιωτικών κλινικών. Είναι εξαιρετικά απαραίτητο και αναγκαίο να προσέρχονται οι αιμοδότες, νέοι άνθρωποι, από 18 μέχρι 65 μπορούν να έρθουν μέσα σε 10 λεπτάκια, προσφέρουν στην πραγματικότητα ζωή. Θεωρώ καλό είναι ότι είναι καλό να προσφέρω από τη στιγμή που είμαι καλά στην υγεία μου. Μου κάνω προσφέρω και πολλές φορές έχει χρειαστεί και όλες να μου ζητήσουν οι γνωστοί μου, οι φίλοι, αίμα να δώσω. Οπότε και γι' αυτό συνεχίζω. Εκατοντάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, παλιοί αλλά και νέοι εθελοντές αιμοδότες, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα ανθρωπιάς του Δήμου και γίνονται προσωπικοί ήρωες και ευεργέτες συνανθρώπων τους. Ταυτόχρονα από ειδικά επιστημονικά στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, όπως επίσης και από εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, γίνεται ενημέρωση των εθελοντών αιμοδοτών για τη δωρεά οργάνων σώματος, την προσφορά μυελού των οστών και βλαστοκυτάρων, ενώ μπορούν να εγγράφονται και στον κατάλογο του δικτύου αιμοπεταλίων. Εκείνο που θα θέλαμε παραπάνω είναι να έρθουν λίγο περισσότερο νέοι άνθρωποι. Παιδιά τα οποία μόλις έχουν γίνει 18 μέχρι τα 25 έχουν μια ζωή μπροστά τους να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν και η δικιά τους συμμετοχή είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Είναι ηλικίες που δεν ξεσηκώνονται τόσο εύκολα και πραγματικά έτσι, μια έκκληση προς αυτές τις ηλικίες αν μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν, γιατί η συμβολή τους θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έδινε μια φίλη μου και εντάξει, θεώρησα ότι είναι καλό να στηρίξουμε εδώ. Μπορεί να χρειαστεί και σε εμάς αύριο. Γι' αυτό. Ήδη η Δημοτική Τράπεζα Αίματος έχει ενισχυθεί με εκατοντάδες επιπλέον φιάλες αίματος, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μέχρι την Κυριακή, ενώ δυστυχώς αρκετοί είναι εθελοντές αιμοδότες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν προσωρινά στην αιμοδοσία, με βάση τη νέα οδηγία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σχετικά με τα κρούσματα ελαιονοσίας.